Κύριε Γιάννουση, μια ήττα για την ομάδα του Απόλλωνα Τυρού που την κρατάει ακόμα σε μπελάδες στο θέμα του σωτηρίας της. Είσαστε δυσαρεστημένος από τους παίχτες σας και περιμένατε κάτι περισσότερο σήμερα? Όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένος για τους παίχτες μου. Η ομάδα μου έπρεπε να φύγει νικήτρια σήμερα τα Βέρβαινα. Οι ευκαιρίες που έχασαν ήταν κλασικότατες. Δύο ευκαιρίες τα Βέρβαινα, ένα γκολ. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο να κάνουμε 4 νίκες για να σωθεί η ομάδα. Πιστεύω ότι αυτές οι εμφανίσεις, όπως στη σημερινή και όπως την προηγούμενη Κυριακή με τη Φαλισία, με τον πρωτοπόρο, θα παλέψουμε και θα πάρουμε τα παιχνίδια που θέλουμε για να σωθεί η ομάδα. Υπάρχει ακόμα χρόνος για τον Απόλλωνα Τυρού? Υπάρχει χρόνος, γιατί τα αποτελέσματα και ο συνδυασμός, με 4 νίκες η ομάδα θα σωθεί. Αν κάνουμε λιγότερες από 3, η ομάδα δυστυχώς. Είναι δύσκολο να σωθεί. Αλλά σύμφωνα με το πρόγραμμα και σύμφωνα με το συνδυασμό και το πρόγραμμα των άλλων ομάδων, η ομάδα θα σωθεί. Παραλάβατε την ομάδα από τον προκάτοχό σας σε δύσκολη κατάσταση, στη ζώνη του υποβασμού, με πολλά προβλήματα. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς να ανταπεξέλθετε και να βοηθήσετε το όσο μπορείτε τον Τυρό? Δύσκολα δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν βρήκα μια ομάδα διαλυμένη. Ήταν μια ομάδα δουλευμένη, μια ομάδα με πειθαρχία, μια ομάδα που έπαιζε σωστό ποδόσφαιρο από την αρχή, αλλά δυστυχώς τα άσχημα και η ατυχία που έχει σαν σύνολο, δεν μπορεί σήμερα η ομάδα να δημιουργήσει 3 τετ-α-τετ και να μην βάλει ένα γκολ. Αυτό κράτησε ότι δεν μπορώ να πω ότι βρήκα τίποτα διαλυμένο και εγώ πάω να διορθώσω και δεν προλαβαίνω να διορθώσω. Ο λαγοδότης, ο Δημήτρης και ο συνεργάτης του, μαζί με τα παιδιά που έχουν κάνει καλή δουλειά, τα είδατε και στο γήπεδο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω Λαλουδάκης, εννοείται. Ο Λαλουδάκης, ναι. Εγώ έχω αλλάξει ορισμένα πράγματα, τα οποία πιστεύω ότι αυτά θα βοηθήσουν για να σώσουν την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Δημήτρη Διαμαντόγιαννη, με το σημερινό αποτέλεσμα ο Ηρακλής Βερβαίνων πλέον σώζεται? Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, σαφώς θέλαμε την νίκη. Αλλά από εκεί και πέρα, μαθηματικά τουλάχιστον δεν έχουμε σωθεί. Κυνηγάμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Σίγουρα αυτή η νίκη μας βγάζει αρκετά πάνω από τη ζώνη του υποβάσμου. Αλλά συνεχίζουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Θέλουμε ακόμα σίγουρα 3 βαθμούς για να εξασφαλιστούμε για μαθηματικά. Και βλέπουμε το κάθε παιχνίδι χωριστά μέχρι το τέλος. Συνεχίζουμε δυνατά, έτσι όπως πάμε. Ικανοποιημένη από τη σημερινή σας εμφάνιση? Ικανοποιημένη, ίσως στο πρώτο δεν μπήκαμε τόσο δυνατά όσο θα θέλαμε. Δώσαμε και λίγο περισσότερο χώρο στον Τυρό. Ο Τυρός, ο οποίος έπαιξε αρκετά δυνατά στο πρώτο. Στο δεύτερο, πιστεύω ότι πιάσαμε τα στάνταρ που θέλαμε. Κάναμε τις φάσεις. Μας βγήκε και το γκολ. Δεν δεχτήκαμε και κάποια πίεση ιδιαίτερη στο δεύτερο. Οπότε καταφέραμε και πήραμε το αποτέλεσμα. Τι ήταν αυτό που άλλαξε στο ημίχρονο? Ίσως παρουσιάστηκε ένας διαφορετικός Ηρακλής Βερβαίνων στο δεύτερο. Όλα τα παιδιά μπήκαμε μέσα στα αποδυτήρια. Είπαμε ότι τέλος τα ψέματα. Ένα ημίχρονο έχει μείνει. Πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι. Και βάλαμε όλοι το 100% του εαυτού μας για να κερδίσουμε. Κακά τα ψέματα, από την αρχή της χρονιάς θέλαμε να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Πιστεύουμε ότι θα γίνει πιο εύκολα, τελικά δυσκολευτήκαμε γιατί είχαμε και κάποιους τραυματισμούς κλπ. Εντάξει, ήρθε τώρα ο χρόνος έτσι και χρειάστηκε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Το πήραμε. Τέλος καλό, όλα καλά. Και συνεχίζουμε. Το ξαναλέω. Πάρα πολύ καλός είσαι σήμερα. Δεν θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ καλός. Όλη η ομάδα έπαιξε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσα να έχω δεχτεί κάποιο γκολ. Ήμουν λίγο πιο τυχερός σε κάποιες φάσεις. Όλα τα παιδιά πήγαμε καλά και τελείωσε καλά το παιχνίδι μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.